Η θέση μας, παιδιά, για να σας χαμαρώσουμε για άλλη μια φορά και να χειροκροτήσουμε θερμά αυτή τη στιγμή όλα τα παιδιά μας της πέμπτης τάξης, της Δευτέρας, που μας παρουσίασαν τα ποιήματα, τους διαλόγους στο θεατρικό και φυσικά ένα θερμό χειροκρότημα για όλη τη χοροδία μας. Κάθε φορά μας ενθουσιάζει με τα τραγούδια της. Τραγούδια που θύμισαν και σε εμάς τους μεγαλύτερους τα σχολικά μας, τα παιδικά μας χρόνια. Συγχαρητήρια, παιδιά, να ζήσετε και να θυμάστε πάντα τους ήρωες της πατρίδας μας, αυτούς που θυσιάστηκαν για την ελευθερία μας. Το είπατε και στο τελευταίο τραγούδι. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Διάβαζα δύο στροφές αυτές τις ημέρες, αγαπητοί μας γονείς. Νύχτα Οκτώβρη. Αναρηγούν βωμοί και ηρώων τάφη. Στέκει περήφανη η Ελλάδα και η ιστορία γράφει. Σε κάθε βία του εχθρού, κληρονομιά τη στόχη, η Ελλάδα όσο ανήμπορη πάντα να λέει όχι. Ευχαριστούμε πολύ και τους εκπαιδευτικούς μας εδώ, την κυρία Σόγιακα, την κυρία Τζιάσκου και την κυρία Μούση, που κοπίασαν πολύ αυτές τις ημέρες για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Όμως, αισθάνομαι την ανάγκη, παρόλο που δεν το θέλει ο ίδιος, να το κάνω, να ευχαριστήσω πολύ τον πατέρα μαθητού μας, τον κύριο Παπαδάτο, αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού, ο οποίος αυτές τις ημέρες ήταν κοντά μας με τις στολές που μας έδωσε, με το πώς θα φορέσουμε τις στολές, γιατί εμείς δεν τα γνωρίζουμε αυτά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα, έτοιμοι για τον εθνικό μας ύμνο. Εθνικός ύμνος τάξης, προσοχή.